Παντού υπάρχει μια πινελιά ρομαντισμού, ακόμη και στη Βασιλή Σοφία, στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί κάποιος να απολαύσει το φεγγάρι και το ξημέρωμα, θα λέγαμε, στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος της σύνδεσης βέβαια δεν είναι αυτός. Είναι ότι οι οδηγοί ταξί από τις 6 ώρα σήμερα το πρωί μέχρι και τα ξημερώματα της 5ης στις 6 ώρα έχουν τραβήξει χειρόφρενο. Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε τον Μάκη Ρωμανό, ο οποίος μας κάνει μία διαδρομή, κατά παρέκκληση βέβαια, για να δούμε τα προβλήματα του κλάδου που τους έχουν φέρει στην απεργία αυτή και τη συγκέντρωση που θα έχουν σήμερα στις 10 η ώρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι που είστε κοντά μας. Ξεκινούμε απεργία, ανεβάζουμε χειρόφρενα. Ανεβάσαμε ήδη χειρόφρενα από τις 6 η ώρα το πρωί. Ναι. Στα μέτρα κατά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι τα μέτρα λεμιτόμως για εμάς, όπως και για όλους τους επιχειρηματίες. Φορολογικό, ενδεχόμενη αύξηση ΦΠΑ του καλοκαίρι που έχει ανακοινωθεί. Είναι κάποια μέτρα, τέλος πάντων, οι λεωφορεολωρίδες που είναι βασικός παράγοντας. Είναι κάποια μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή διεκδικούμε. Θέλετε να μπαίνετε στις λεωφορεολωρίδες? Απαγορεύεται να μπαίνουμε στις λεωφορεολωρίδες. Θέλετε να μπαίνετε, λέω. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή θέλουμε να υπάρχουν σημεία στάθμευσης. Αν όχι να μπαίνουμε, να μας ορίσουν σημεία στάθμευσης. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να επιβιβάσουμε και να αποβιβάσουμε τον κόσμο, μεγάλους ανθρώπους. Και να μπαίνουμε και να γράφουμε. Γράφει η αστυνομία. Δεν μπορείτε. Εκτελεί, βέβαια. Εγώ πάω να σας πω, κατεβάστε με από αυτή τη μέση του δρόμου. Δεν έχουμε. Μας έχουν κατεβάσει, μας έχουν σταματήσει και με πελάτες μέσα για να μας γράψουν, μάλιστα. Αλήθεια τώρα. Σε συγκεκριμένα μπλόκα που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας. Εννοείται. Είναι παράνοια αυτό τώρα. Εννοείται. Κατεβάστε, κατέβασέ τον στη μέση του δρόμου. Εδώ που θα γίνει αυτό. Δηλαδή. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό λέμε. Δεν υπάρχει καμία λογική. Μόνο ότι απλά. Απλά παρανόμησες αυτή τη στιγμή και όσο και να θέλει να εξηγήσει εκείνη τη στιγμή στον άνθρωπο και ανθρώπινα κιόλας ότι υπάρχει άνθρωπο μέσα, δεν υπάρχει σημείο προσέγγισης στη συζήτησή μας επάνω. Ναι. Αυτά τα μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα για εμάς. Το φορολογικό κυριαρχεί, βέβαια, έτσι. Έχεις κάνει μια αποτίμηση, να μας πεις, επί προσωπικού. Το φορολογικό το γνωρίζουμε και το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές. Είναι φορολογικό, είναι το ΦΠΑ που πληρώνουμε, είναι η αύξηση των εξόδων μας κατά πολύ, τα συνεργεία μας. Το πετρέλαιο, πολύ βασικός παράγοντας. Κύριε Ρωμανέ, πόσο πετρέλαιο πληρώνετε τη μέρα σας? Όλα αυτά μαζί. Για μια κανονική μέρα, με κανονικές διαδρομές, πόσο πετρέλαιο πληρώνετε? Έχουμε φτάσει από. Κάποια στιγμή πληρώναμε πριν από 2 χρόνια γύρω στα 30 με 35 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 50. 50 ευρώ την ημέρα. Την ημέρα. 45 με 50. Πόσα πρέπει να βγάζεις για να είσαι βιώσιμος? Αυτό λέω δηλαδή. Δεν είναι πολλά. Δεν μιλάει για 2.500 ευρώ. Όχι, σοβαρά το λέω. Δεν σας ζητάω να μου πείτε πόσα χρήματα βγάζετε, αλλά με βάση τα. Πόσα είναι τα ανελαστικά έξοδα ημερήσια? Εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες του ταξί έχουμε γύρω στα 80 με 90 ευρώ έξοδα αυτή τη στιγμή. Την ημέρα. Μαζί με όλα. Αυτό λέω. 2.500 ήταν περίπου. Στο χέρι. Δηλαδή τα έξοδά σας για να έχετε την επιχείρησή σας αυτή στα χέρια, στο τιμόνι, είναι 2.500 το μήνα. Μάλιστα. Πολλά, Δηλαδή για να είστε με. Πόσο πρέπει να βγάλεις, δηλαδή? Πρέπει να βγάζει 200 με 250 ευρώ την ημέρα. Ναι. Για να πεις ότι μένει κάτι. Τέλος πάντων. Ακριβώς. Ναι. Αλλά για να βγάλεις 200-250 ευρώ την ημέρα, πόσες ώρες πρέπει να δουλεύεις, κύριε Ρωμανέ μου? Στο τιμόνι, αν δεν είσαι 12 ώρες και πάνω, δεν υπάρχει μερογκάμα του. Πρέπει να είσαι από 12 ώρες και πάνω υποχρεωτικά, είναι η βάρδια αυτή. Αλλά εμείς συμπληρώνουμε γύρω στις 15 με 16 ώρες. Και πώς αντέχεις να οδηγείς 15-16 ώρες? Συγγνώμη για τον ενικό τώρα, αλλά. Δεν αντέχεις. Ρε παιδάκι μου, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Δεν αντέχεις. Εδώ οδηγούμε 2 ώρες οδηγούμε στο τιμόνι. 3 και λέμε Παναγία, δεν αντέχω. Εμείς μισή ώρα οδηγούμε και βρίζουμε τους μισούς. Εσείς είστε 15 ώρες στο τιμόνι. Δηλαδή, γιατί να λέμε και τα στραβά. Να λέμε όμως και τα άλλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, 15 ώρες που να αντέξεις. Θα σας μιλήσω ειλικρινά, δεν βγαίνεις αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώ. Δεν βγαίνει αλλιώ. Καταλαβαίνω. Εμεί είμαστε ιδιοκτήτες. Οι οδηγοί πια δεν βγαίνουν καθόλου. Μπράβο, εσείς έχετε δικό σας ταξί και να είστε καλά και να είστε και υγιείς.
Είναι επιχείρησή του. Είναι επιχείρησή του. Αυτό που λες, ότι 2.500 βάζω το κλειδί στο αυτό και είναι 2.500 το μήνα. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά. Πρέπει να βγάζει 5.000 για να πει ότι έχω ένα μισθό για να ζήσω. Ένα μισθό. Να είμαι αξιοπρεπή. Λοιπόν. Αν καλώς σκεφτείτε ότι η ελάχιστη κούρσα του ταξί είναι 4 ευρώ αυτή τη στιγμή και κάποιος που δεν έχει δει κάποια δικιά του δουλειά, κάποιες συνεργασίες, θα πρέπει να περιμένει από τα 4 ευρώ να συμπληρώσει το μερογάματό του και να φτάσει στα έξοδά του. Να. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο, αν το σκεφτεί λογικός νους. Μάλιστα.